Τίσι προσενέγκομεν Χριστέ. Με τη Σοφία Χατζή. Σας. Τα Χριστούγεννα έρχονται και ένας μοναδικός τρόπος να τα πλησιάσουμε είναι να βυθιστούμε στο νόημα των ύμνων. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος από αγάπη για μας. Κάθε Χριστούγεννα να ακούμε τους ύμνους, να τους νιώθουμε και αυτοί θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε, να ανέβουμε πιο ψηλά. Εκεί κοντά που μας θέλει ο Θεός. Thank you.
Τι σοι προσενέγκομεν Χριστέ, ότι όφθης επηγής ως άνθρωπος δι' ημάς. Έψαλε στην αρχή της εκπομπής ο κύριος Κυριάκος Τζουραμάνης, λαμπαδάριος του Ιερού Ναού Παντάνασας Πατρών. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του αυτή στην εκπομπή μας και νομίζουμε ότι έχει ιδιαιτερότητα αυτός ο ύμνος. Θα συζητήσουμε για τον ύμνο αυτόν, αλλά και γενικότερα για την ευχαριστία, για το πόσο σημαντική είναι η θυσία και η ευχαριστία των όντων. Θα μιλήσουμε για την Παναγιά μας, πώς οι Άγιοι προσέφεραν την Παναγία σε μας, πώς εκείνη προσέφερε σε μας το Χριστό και πώς όλα αυτά τα πράγματα, όλο αυτό το μεγάλο μυστήριο της ενανθρωπίσεως μπορεί να αγγίξει την καρδιά μας. Θα συζητήσουμε με τον Γέροντα Γαβριήλ από το Ιερό Κάθισμα Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους Δολούς της Δυτικής Μάνης. Έχει μεγάλη αξία να ακούμε τους ύμνους γενικότερα, αλλά τώρα, τέτοιες μέρες, τέτοιες γιορτινές μέρες, οι ύμνοι γίνονται πολύτιμοι στη καρδιά μας. Ας σταθούμε λοιπόν, ας κάνουμε μια στάση σε όλα αυτά που μας αποσπούν, σε όλα αυτά που δεν μας αφήνουν να συγκεντρωθούμε στο σκοπό για τον οποίο ήρθαμε σε αυτή τη γη, και ας προχωρήσουμε μπροστά. Θα συνομιλήσουμε, φίλοι ακροατές, τηλεφωνικά με τον Γέροντα Γαβριήλ από το Ιερό Κάθισμα Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους Δολούς της Δυτικής Μάνης. Ο Γέροντας Γαβριήλ έχει μιλήσει σε μας προσωπικά σε συνέντευξη που μας έδωσε στο μοναστήρι πριν από καιρό και έχει μεταδοθεί από την εκπομπή μας. Είναι η πρώτη φορά που μιλούμε τηλεφωνικά. Γέροντα Γαβριήλ, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζή, και σας ακούω. Ποια είναι, Γέροντα, η ιδιαιτερότητα του ύμνου που ακούσαμε, που επιλέξατε για την εορτή της συνανθρωπίσεως του Σωτήρος? Κυρία Χατζή, είναι δύο τα μεγάλα κίνητρα που συνδυάζονται από αυτόν τον ύμνο, και το ένα είναι η εξεβραίων πρόσληψη της ιστορικής άρκας για την παρέμβαση του Θεού στην ιστορία. Για την εκκλησιαστική συνείδηση αυτό δεν είναι τυχαίο. Αλλά δεν είναι όμως τυχαίο επίσης ούτε η εξελίνων ιστορική σάρκα για τη φανέρωση και την πραγμάτωση της Εκκλησίας, η οποία όπως η Θεοτόκος προσέφερε το σώμα της για αυτή την ιστορική σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, έτσι και αυτή η Εκκλησία με την γλώσσα των Πατέρων, την υμνογραφία της, την εικαστική της έκφραση και τη λατρευτική της δραματουργία που φέρουν τη σφραγίδα της ελληνικής καταγωγής τους, ενεργεί στο να προσλάβει η αλήθεια
της Αποκαλύψεως του Θεού, την ιστορική σάρκα της γλώσσας των ανθρώπων. Στην εκκλησιαστική γλώσσα η υμνογραφία μας αποτελεί το δοχείο της πατερικής θεολογίας, η οποία διαμέσου των ύμνων βρίσκει άμεση πρόσβαση στις καρδιές των πιστών, γιατί οι πατέρες γράφουν και μελωδούν βάπτοντας τον κάλαμο στα νάματα της πίστεως αλλά και στα δάκρυα της μετανοίας τους. Για την εορτή λοιπόν της του Χριστού γένας επιλέξαμε από κοινού το ιδιόμελο στοιχειρό του Εσπερινού των Χριστουγέννων του Πατριάρχου Γερμανού του Πρώτου από τον 8ο αιώνα, το περιεχόμενο του οποίου ιστορείται σε τοιχογραφία της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου στο Άγιον Όρος από το 1588. Θα ήταν καλό να αναφέρω το κείμενο του ύμνου αυτού. «Τι σοι προσενέγκομεν Χριστέ, ότι όφθης επί γης ως άνθρωπος δήμας, έκαστον γάρ των υποσού γενωμένων κτισμάτων την ευχαριστία σοι προσάγει. Οι άγγελοι των ύμνων, οι ουρανοί των αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες το θαύμα, η γη το σπήλαιον, η έρημος την φάτνη, η μύς δε μητέρα παρθένων, ο προαιώνων Θεός ελέησον ημάς». Στον ύμνο αυτό κατά αφηγηματικό τρόπο κυριαρχούν οι έννοιες της προσφοράς και της ευχαριστίας, από τις οποίες διέπεται έκαστον των κτισμάτων έμψυχων και άψυχων προς τον κτίστη. Η προσφορά τους αυτή αποτελεί θυσία προς τον Χριστό, καθότι ούν και εγεννήθη εν πτωχεύση εις πύλεον δεν εστερίζει της θείας αυτού μεγαλειότητος, η οποία απαιτεί πάντοτε την αναγνώριση εκ μέρους όλων των όντων, διότι όλα είναι δημιουργήματα αυτού εκ του μη όντως. Η θυσία είναι και ευχαριστία των όντων για την επιφάνεια της επί της γης παρουσίας του, ότι όφθης επί γης ως άνθρωπος δήμα. Γέροντα, γιατί είναι τόσο σημαντική η έννοια της θυσίας όσο και της ευχαριστίας των όντων? Κοιτάξτε, η ευχαριστιακή αυτή θυσία είναι και η ενδυνάμει μετοχή των κτισμάτων στην Θεία Πραγματικότητα, δηλαδή την αγαθότητα και τη δόξα του Θεού. Καθότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να γνωστεί από Αυτόν, για να αποκαλυφθεί σε Αυτόν και να τον καταστήσει μέτοχο της δόξης Του. Στην προσπάθειά Του βέβαια αυτή για τελείωση, για να φτάσει δηλαδή από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση, ο άνθρωπος κυριαρχήθη από τις δυνάμεις της φύσεως, τις δυνάμεις του χώρου και του χρόνου. Υπερπίδησε τα όρια, εκτροχιάστηκε θέλοντας την ισοθεία και βρέθηκε έξω από την πορεία προς την τελείωση. Η πηγή του κακού υπήρξε η κατάχρησης του αυτεξουσίου βέβαια
που του εδόθη με το κατοικώνα. Τραγική βέβαια συνέπεια της παρακοής είναι ο θάνατος. Για να μην διαιωνίζεται η αμαρτωλότης του ανθρώπου, μας λέει ο μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, ο Θεόφιλος Αντιοχίας. Μαζί όμως με τον άνθρωπο στενάζει και συμπάσχει ολόκληρη κτήση. Μέχρι σήμερα, εξαιτίας εκείνου που την υπέταξε. Το διαβάζουμε ξεκάθαρα στην προς Ρωμαίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουν οι περιβαντολόγοι πολύ στα σοβαρά, εάν θέλουμε να σώσουμε το περιβάλλον από αυτή την επερχόμενη καταστροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για περιβαντολογία, αλλά για δημιουργία, η οποία κατά αναγωγικό τρόπο μας αναγάγει στο δημιουργό. Όπως ένας πίνακας του βασιλείου, του τσαρού και του Ρέμπραντ μας αναγάγει στον δημιουργό του, έτσι και η δημιουργία μας αναγάγει στον δημιουργό. Χάνοντας βέβαια αυτήν την σχέση ως προς το ιερόν, την ιερότητα της δημιουργίας, καταντάμε να είμαστε περιβαντολόγοι. Την ενότητα λοιπόν μετά από αυτή την καταστροφή απειλεί η διαίρεση, μας λέει ο μεγάλος μέγιστος πατήρ της Ορθοδοξίας, Μάξιμος ο Ομολογητής. Και κάνει λόγο μάλιστα ο Όσιος Μάξιμος για 5 διαιρέσεις. Η πρώτη μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Η δεύτερη μεταξύ νοητού και αισθητού. Η τρίτη μεταξύ ουρανού και γης. Τέταρτη είναι μεταξύ παραδείσου και οικουμένης. Και πέμπτη και η τραγικότερη μεταξύ άρενος και θύλεως. Οι σχέσεις δεν γίνεται συναγωνιστική αλλά ανταγωνιστική. Ο άνθρωπος είναι ο μόνος παράγων, εκείνος μάλιστα ο οποίος είχε το χρέος και τη δυνατότητα να υπερβεί και να ζεύξει τα διεστώτα αυτά μέρη, διότι αυτός ο άνθρωπος συνδέεται εκ της φύσεως με τα εγκόσμια μέρη των διαιρέσεων, ενώνοντας στον εαυτόν του μέσα τα μέρη του κοσμικού συνόλου σε μια κοινή πορεία προς το Θεό, ώστε θα μπορούσε να επιτευχθεί και η ένωση του κτιστού με το άκτιστο. Κέραιο σημείο της Ορθοδοξίας και της διαφοροποίησεώς μας από το δυτικό χριστιανισμό. Η θεολογία του Γρηγορίου Παλαμά όσον αφορά το κτιστόν και άκτιστο. Αλλά αυτά δεν τα λαμβάνουν πολλοί θεολόγοι σήμερα υπόψη. Πιστεύω ότι είναι καιρός να μεταστραφεί ο νους μας και να ανακαλύψουμε εκ νέου αυτές τις αξίες. Ακούτε την εκπομπή «Τίση προσανέγκομεν Χριστέ». Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Σφακιανάκη, ο οποίος έχει τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Ομιλούμε με τον Γέροντα Γαβριήλ από το Ιερό Κάθισμα «Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους δολούς της Δυτικής Μάνης». Και σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Επίσης, να πούμε ότι ακούσαμε και θα ακούσουμε και στο τέλος της εκπομπής μας τον Κυριάκο Τζουραμάνη, λαμπαδάριο του Ιερού Ναού Παντάνα σας Πατρών. Γέροντα Γαβριήλ, ποιος θα μπορούσε να υπουργήσει αυτό το σχέδιο του Θεού? Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα, στην υπουργή αυτή επιλέγει το πρόσωπο της Θεοτόκου, της Παναγίας, με τον νέον Αδάμ που είναι ο Χριστός. Διότι αφού την πορεία αυτή
του πρώτου Αδάμ από το καθομοίωση, ανέστειλε η παρακοή του, γεννιέται σήμερα, σήμερον γεννάται. Ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, ο οποίος με την υπακοή του προς τον Πατέρα, υπακοή μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, έρχεται για να ενώσει αυτός τα διεστώτα και να μετασχηματίσει το φθαρτό του το σώμα μας. Το μυστήριο λοιπόν της σαρκώσεως θα υπηρετήσει, θα υπουργήσει η Θεοτόκος, η νέα Εύα, η οποία με την υπακοή της θα γίνει η κλίμαξη επουράνιος δισκατεύει ο Θεός, αλλά και η γέφυρα, η μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Στην τοιχογραφία λοιπόν της σειράς Μονής Δοχειαρίου, οι τα δώρα προσφέροντες δεν βρίσκονται εν πομπή, όπως συνηθίζεται πάντοτε στην τέχνη, είτε το διαπιστώνουμε αυτό στις πυραμίδες, είτε στα ανάκτορα της Κρήτης, αλλά βρίσκονται σε μία κεντρόμολο διάταξη και κατά αυτόν τον τρόπο καταργείται η ιεράρχηση της πομπικής οδού χάριν της ενότητας. Η σύνθεση αποφεύγει την παράταξη και η δομή της είναι κεντρομόλος, με κέντρο την ένθρονη Θεοτόκο, όπου ενθρονίζεται στη δεξιά της αγκάλι ο Χριστός. Και από τα επάνω, σε αυτή την τετραγωνισμένη σύνθεση, βλέπουμε εκ των άνω προς το κέντρο να διαγράφονται οι ουρανοί με τα ημικύκλια. Μετά να βλέπουμε τους αγγέλους αριστερά που ψάλουν τον ύμνο, δεξιά δε τους ποιμένες που κηρύττουν το θαύμα. Αριστερά και κάτω από τους αγγέλους βλέπουμε σε διάταξη τους τρεις μάγους, τα δώρα φέροντες, ενώ από τη δεξιά πλευρά μία γυραιή αποστεωμένη γυναικεία μορφή προσωποποίηση της ερήμου προσφέρει τη Φάτμη και μας θυμίζει τον εικονογραφικό τόπο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Το ανθρώπινο λοιπόν γένος αντιπροσωπεύει χορός Αγίων στο κάτω μέρος της συνθέσεως και είναι εκείνη εξημών οι οποίοι με κοινή έκκληση την πορεία προς την θέωση, ενωμένη σε ένα σώμα εκκλησία με κεφαλή τον Χριστό και οδηγώ την εκκλησία ως Παναγία οδηγήτρια. Μέσα από την άσκηση προχώρησα στην κάθαρση, έφτασα στο φωτισμό και χάρη τη Θεού έγιναν κοινωνοί του ακτίστου φωτός της δόξης του. Γι' αυτό και έχουν τα φωτοστέφανα. Αυτοί μας οι Άγιοι προσφέρουν μητέρα Παρθένων. Αυτή στην οποία ούτε η Παρθενία εμπόδισε την γέννηση, ούτε η γέννηση κατέλησε την Παρθενία. Γέροντα Γαβριήλ, με ποιο τρόπο όλη αυτή η θεολογία της ενσαρκώσεως θα μπορούσε να αποδοθεί εικαστικά? Σίγουρα όχι με τον αναγεννησιακό τρόπο, ούτε τον δυτικό φερδό. Διότι η Ορθόδοξος Αγιογραφία με την απαράμελη δύναμη σημαντικής είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος έκφρασης της βιωματικής εμπειρίας του μυστηρίου, ένα ουσιαστικό που βγαίνει από το ρήμα μείο με ύψιλον ωμέγα και θα πει προχωρώ
με κλειστά τα μάτια και με καθοδηγητή τον μυσταγωγό. Η γραφή αυτή του χρωστήρος της Ορθοδόξου πνευματικότητος δεν προϋποθέτει γραμματικές γνώσεις. Χρειάζεται ακούσματα. Ο πιστός ακούγοντας τον ύμνο των Χριστουγέννων «Παρθένος καθέζεται τα χερουβήμ μιμουμένη, βαστάζουσα εν κόλπης, θεών λόγων σαρκοθέντα». Δεν έπαιρνε το μήνυμα απλώς και μόνο ακουστικά, αλλά και οπτικά, με το μοναδικό τρόπο με τον οποίο η αγιογραφία ιστορεί παραστατικά την του Θεού λόγου σάρκωση. Όρασες και ακοή γίνονται αποδέκτες του αυτού ευαγγελικού μηνύματος και της εκκλησιολογικής του διάστασης, καθότι όπως η Παρθένος καθέζεται τα χερουβήμ ιουμένη, έτσι και εμείς στη Θεία Λειτουργία μιμούμενοι τα χερουβήμ καλούμεθα να υποδεχθούμε κατά την μεγάλη είσοδο τον Βασιλέα των Πάντων ή τα χερουβήμ μυστικώς εικονίζοντες. Ο συσχετισμός λοιπόν Θεοτόκου και Εκκλησίας είναι για τους πατέρες Εκκλησίας δεδομένος. Η Θεοτόκος είναι ο ακατάλυτος Άγιος Ναός από το Ρημανεΐν κατοικίν, στον οποίο στήνωσε ο Λόγος με κεφαλαίο λάμδα. Είναι το χωρίον του αχωρίτου. Είναι ακόμα η χωρίσασα τον αχώρητο εν μήτρα Αγία Παρθενική. Τι είναι η προσωποποίησης εν εκατούτου της Εκκλησίας. Αυτό άλλωστε συμβολίζει την απεικόνιση της Θεοτόκου ως πλατητέρα, την Εκκλησία μετά του Ιησού Χριστού εν μέσω αυτής, δηλαδή ως Εμμανουήλ. Και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι Εμμανουήλ θα πει «με θυμών ο Θεός». Η φανέρωση λοιπόν, κυρία Χατζή, της Εκκλησίας ως νέας ύπαρξης και όχι μόνον ως νέας ζωής θεωρείται παράλληλη με την ύπαρξη της Θεοτόκου, που δεν είναι επαναλαμβανόμενη ανυπακοή, αλλά μοναδική υπακοή και κατάφαση στο Δημιουργό και το θέλημά Του. Με τα λόγια, «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητόμη κατά το ρήμα σου», στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Με τη συγκατάβαση της αυτή εγκαινιάζεται η καινή κτίσης με αλφα γιώτα, όπου δεν ισχύουν οι νόμοι της φύσης. Σπέρνα ο Άριο έμβριο, αλλά το θέλημα του νομοθέτου, πως τάδε λέγει Κύριος, και η Παρθένος έσχε εν γαστρή και έτεξε ιών τον Εμμανουήλ Θεότη και άνθρωπος, η προφητεία του Ισαΐου. Όπως κάθε μυστήριο, έτσι και αυτό δεν ερευνάται. Ού φέρει το μυστήριο έρευνα. Το μυστήριο βιώνεται. Η Εκκλησία είναι αυτή που μας μαθαίνει τον τρόπο να γίνουμε μύστες του μυστηρίου. Ξεκινώντας από την μετάνοια, δηλαδή η μεταστροφή του νου, ολόκληρη η Εκκλησία είναι η Εκκλησία των μετανοούντων, αναφέρει ο Άγιος Εφραίμ
ο Σύρος. Μετά από τη μετάνοια αποστρέφεται ο άνθρωπος στην αμαρτία του. Και μη ταυτιζόμενος πλέον με αυτή, αποκτά πρόσωπο και αποβάλλει το προσωπείο. Γι' αυτό και διακατέχεται από την επιθυμία του «εξομολογήστε τον Κύριο». Με την άφεση των αμαρτιών, συγγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτειλε, η ψυχή παρθένος πλέον συλλαμβάνει Χριστό με τη Θεία Κοινωνία και τίκτη Χριστόν κάνοντας πράξη τον Λόγο του Θεού Λόγου. Κάθε πράξη εν Χριστώ είναι και μία γένα Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι μία διαρκής Θεό τόκος. Κάθε ψυχή που πιστεύει και αγαπά συλλαμβάνει και γεννά το Λόγο του Θεού. Είναι μητέρα παρθένος, όπως μας λέει ο Άγιος Αμβρόσιος. Σε αυτό το μυστήριο μας καλεί η ένθρονος Θεοτόκος της τοιχογραφίας μας. Να συμμετέχουμε ως συνειδητά μέλη του σώματος της Εκκλησίας με κεφαλή τον Χριστό και όχι ως οπαδοί μιας θρησκείας, απολαμβάνοντας την ελευθερία που μας δίνει η ευσέβεια και όχι την εξάρτηση και δουλεία που μας δίνει ο ευσεβισμός. Τόσο η μνογραφία όσο και η αγιογραφία που εκφράζουν την πατερική μας θεολογία ας συντελέσουν στο να διωθεί εν πίστη το μυστήριο εις καλήν Χριστού γένε εν τες καρδίες ημού. Θα θέλαμε, θα επιθυμούσαμε με όλη μας την καρδιά έναν χαιρετισμό σε όλους εμάς και στους ακροατές μας. Ο χαιρετισμός είναι το να δώσει ο Κύριος να αποκτήσουμε αυτό το οποίο συχνά λείπει στους Έλληνες Ορθοδόξους. Κατήχηση για να έχουμε επίγνωση ότι ο σώμα εκκλησίας είμεθα, καλούμεθα σε ένα κοινό άθλημα, στο άθλημα του καταλήθειαν βίου. Το άθλημα το μεγάλο, αυτό που κάνουμε, να ανταποκρίνεται σε αυτό που ποτέ δεν πρέπει να ξεχάσουμε, διότι είναι αλήθεια με ένα μεγάλο αλφα στερητικό της λύθης που είναι το δεύτερο μέρος της συνθέτου λέξεως. Αλήθεια. Και η αλήθεια αυτή είναι, βρίσκεται στο να εντρυφήσουμε στο λόγο του Ευαγγελίου και όχι μηχανικά σαν να είναι μάγιο και ξόρτιο να κάνουμε το σταυρό μας, αλλά συνειδητά μέσα από το σώμα της Εκκλησίας. Καλούμενοι να αθληθούμε από κοινού στον καταλήθειαν δύο. Και αλήθεια είναι ο Χριστός. Ευχαριστώ και εσάς και τους ακροατές σας. Θα ήθελα πριν κλείσουμε να επισημάνω ένα τρομερό άρθρο που θα βοηθήσει τους ακροατές. Θα το βρούνε στην σύναξη νούμερο 15 Ιούλιο-Σεπτέμβριος του 1985. Είναι του Παύλου Ευδοκίμου και έχει μεταφραστεί από τον αείμνηστο Κουτρουμπή και λέγεται «Το μυστήριο του λόγου». Για να γνωρίσουμε καλύτερα όλοι μας την συνεργασία του εβραϊκού λόγου και του ελληνικού λόγου. Πιστεύω ότι θα ωφεληθούν πάρα πολλοί οι ακροατές. Σας εύχομαι καλή πορεία προς τα Χριστούγεννα.